χτίζοντας πάνω σε γερά θεμέλια, οι ηγέτες Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου διευρύνουν, επεκτείνουν και εμβαθύνουν την τριμερή συνεργασία, από την οποία ήδη προκύπτουν απτά αποτελέσματα. Αποτελέσματα τα οποία, οφείλω να πω, καταγράφονται με συγκεκριμένα μέτρα τα οποία είναι εποφελία των λαών μας. Έχοντας στραμμένο το βλέμμα στις επικείμενες διαπραγματεύσεις για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Κύπρο με την Αίγυπτο, τα τρία μέρη επεξεργάζονται ήδη τα επόμενα βήματα για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Παράλληλα, οι Αναστασιάδης, Τσίπρας και Αλσίση έβαλαν τα θεμέλια για την ηλεκτρική διασύνδεση των τριών χωρών μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου. Τις δυνατότητες εξεράζουν αθόρυβα τους τελευταίους μήνες ιδιωτικές εταιρείες και οργανισμοί. Θεωρώ σημαντικό το γεγονός πως πέραν της συνεργασίας μεταξύ των τριών κρατών στον τομέα του φυσικού αερίου, ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν περαιτέρω τους ενεργειακούς σχεδιασμούς. Οι τρεις ηγέτες ενέταξαν στο θεματολόγιο της τριμερούς συνεργασίας μια σειρά από νέους τομείς δράσης, οι οποίοι καταγράφονται και στην κοινή διακήρυξη που εκδόθηκε μετά τη Σύνοδο. Ανάμεσα σε αυτούς, η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογία και ο τουρισμός, για τον οποίο υπεγράφει πρωτόκολλο συνεργασίας με έμφαση στον τομέα της κρουαζιέρας. Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας στον τουρισμό κρουαζιέρας. Να αξιοποιήσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, διότι πέρα από εντάσεις αναπτύσσονται και ευκαιρίες. Στο πλαίσιο της συζήτησης για τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και το Κυπριακό, τονίστηκε η ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου χωρίς εκπτώσεις. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για μας, όσο όμως και για την ευρύτερη περιοχή, διότι θα έλεγα ότι αποτελεί ένα πρότυπο συνεργασίας, το οποίο θέλουμε να αναδείξουμε και στις χώρες, τις γειτονικές, τις χώρες της περιοχής, διότι από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι εμείς δεν αποτελούμε μια συνένωση δυνάμεων έναντι τρίτων. Εν τέλικα λαλία τα χαβόλατ μουζ ιτλακίχα μην ελκαχέρα φι νοβέμπρ 2014 ηλα αχαντ αχαμμα αρκάνε λχιφάζα αλα λαμνου ολιστικρόρ φι μαντίκατ σάρκλ μουτάσιτ. Αυτή η συνεργασία εμβαθύνεται. Μπορεί στο μέλλον να δούμε, να διευρύνεται κιόλας και να προσελκύει και άλλα μέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΛΦΑ, η διεύρυνση θα γίνει με την ένταξη της Ιταλίας στο περιφερειακό σχήμα. Όλα τα μέρη είναι θετικά και διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται η τριμερής να γίνει τετραμερής από την επόμενη κιόλα σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη. Τις τριμερούς προηγήθηκαν κατηδίαν συναντήσεις του Ελλήνα Πρωθυπουργού με Αναστασιάδη και Σισί. Ο Αλέξης Τσίπρας συζήτησε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Κυπριακό εν ώψη της επίσκεψης Ερτοάν στην Αθήνα. Η συζήτηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο επικεντρώθηκε στην οριοθέτηση ΑΟΖΟ ανάμεσα στις δύο χώρες. Στο περιθώριο της τριμερούς, ο Πρόεδρος παρασημοφόρησε το Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών Δημήτρη Παρασκευόπουλο με το Μεγαλό Σταυρό του Τάγματος του Μακαρίου του Τρίτου. Βάζει μπρος στο ενεργειακό της πρόγραμμα η ΕΝΗ, η οποία δραστηριοποιείται με την ΚΟΚΑΣ στα οικόπεδα 2-3-9, με την Total στο 6 και 11, καθώς και στο οικόπεδο 8. Αποκαλυπτικός ως προς τους σχεδιασμούς που βρίσκονται στα σκαριά ήταν στο TV One ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Βίκτορας Παπαδόπουλος. Θα είναι εδώ ο Γενικός Διευθυντής της ΕΝΗ, θα είναι εδώ και ο διαχειριστής του ενός από τα δύο τερματικά που υπάρχουν στην Αίγυπτο. Αυτά μπορώ να σας τα πω, αλλά όταν έρθει η ώρα θα μάθετε και τους λόγους γιατί έρχονται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, την Παρασκευή ο επικεφαλής της ΕΝΗ αναμένεται να ανακοινώσει νέα γεώτρηση στην Κυπριακή ΑΟΣ, κατά πάσα πιθανότητα στο οικόπεδο 6, μέρος το οποίο αμφισβητεί η Τουρκία. Την ίδια ώρα γυρίζουν τη Στρόφιγγα και φουλάρουν μηχανές Κύπρος και Αίγυπτος όσον αφορά την κατασκευή αγωγού από το κοίτασμα Αφροδίτη προς το τερματικό υγροποίησης φυσικού αερίου στο ΕΤΚΟΥ. Είναι πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν και θα τα βλέπετε όταν γίνονται. Και τις αμέσως επόμενες τρεις ημέρες θα έχουμε επίσης κάποιες εξελίξεις πολύ σημαντικές γύρω από τα ενεργειακά. Το θέμα ήταν στο επίκεντρο των επαφών του Πρόεδρου Αναστασιάδη με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Σίση, όπου αποφασίστηκε η έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ των τεχνοκρατών των δύο χωρών στις 21 Δεκεμβρίου, ώστε να καθοριστεί το κόστος κατασκευής, το χρονοδιάγραμμα καθώς και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Τα όσα λαμβάνουν χώρα στην Κυπριακή Δημοκρατία προκάλεσαν τελείριο αντιδράσεων στα κατεχόμενα, με το λεγόμενο Υπουργείο Εξωτερικών του Ψευδοκράτους να αναφέρει σε ανακοίνωσή του πως οι διημερείς συμφωνίες Κύπρου-Αιγύπτου και το αποτέλεσμα της τριμερούς συνόδου κορυφής Κύπρου-Αιγύπτου-Ελλάδας δεν δεσμεύουν και δεν έχουν ισχύ για τους Τουρκοκυπρίους. Τόσο η ελληνοκυπριακή διοίκηση, όσο και η υφιστάμενη διοίκηση της Αιγύπτου πήραν την εξουσία όχι μέσω νόμιμων διαδικασιών, αλλά με σφετερισμό και πραξικοπηματικά, και λαμβάνοντας αυτό υπόψη, αντικρίζουν με έκπληξη ότι διεκδικούν νόμιμα δικαιώματα στους φυσικούς πόρους γύρω από το νησί. Επαναλαμβάνοντας τη θέση ότι στους εν λόγω φυσικούς πόρους έχουν και οι Τουρκοκύπριοι στα δικαιώματα που δεν μπορούν να παρνηθούν, και υπενθυμίζει προκλητικά πως μαζί με τη μητέρα πατρίδα Τουρκία θα γίνουν αντίστοιχα βήματα στην περιοχή προς διαφύλαξη των δικαιωμάτων και συμφερόντων τους.